πρώτη ερώτηση των γονιών στον ιστή γυναικολόγο πριν τη γέννηση είναι αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πώς να συμπεριφερθούν σε ένα μωρό αν δεν γνωρίζουν το φύλο του. Η κοινωνία διδάσκει στους ανθρώπους πώς να συμπεριφέρονται διαφορετικά σε αγόρια και διαφορετικά σε κορίτσια. Τα αγόρια και τα κορίτσια όμως δεν είναι τόσο διαφορετικά. Τα σώματά τους μπορεί να διαφέρουν, αλλά το κοινωνικό φύλο ενός ατόμου μαθαίνεται. Ο ορισμός του κοινωνικού φύλου είναι τι οι άνθρωποι πιστεύουν για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας και γυναίκα. Είναι επίσης το τι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν και πρέπει να κάνουν. Αυτές οι στάσεις και οι συμπεριφορές μαθαίνονται από την κοινωνία και τον πολιτισμό στον οποίο οι άνθρωποι ζουν. Πώς λοιπόν τα παιδιά μαθαίνουν τους ρόλους? Τι κοινωνία ορίζει ως αρενοπότητα και θηλυκότητα? Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το περιβάλλον τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την οικογένεια, το σχολείο, τους φίλους, τα μίντια, ακόμα τα παιχνίδια και τα ρούχα. Τα αρνητικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις αποτελούν συνήθως τη βάση της δυσμενούς μεταχείρισης κάποιων ατόμων ή ομάδων. Με τον όρο προκαταλήψεις εννοούμε τις στάσεις ενός ατόμου ή μιας ομάδας για κάποια άλλη ομάδα, οι οποίες έχουν λίγο πολύ εδραιωθεί χωρίς να έχει προηγηθεί εξακρίβωση ή κριτικός έλεγχος. Με τον όρο στερεότυπο εννοούμε γενικευμένες και υπεραπλουστευμένες πεπιθήσεις για άτομα, ομάδες ή καταστάσεις οι οποίες δημιουργούν προκαταλήψεις. Πιο εξειδικευμένα, τα στερεότυπα φύλου είναι κοινωνικές αντιλήψεις οι οποίες αποδίδουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές σε άνδρες και διαφορετικά σε γυναίκες, παραβλέποντας τις ατομικές τους διαφορές και ιδιαιτερότητες. Παραδείγματος χάρη, οι γυναίκες είναι αδύναμες και συναισθηματικές. Οι άνδρες είναι λογικοί και ανταγωνιστικοί. Μερικά στερεότυπα για αγόρια και κορίτσια είναι: τα αγόρια δεν κλαίνε. Τα αγόρια δεν παίζουν με κούκλες. Τα αγόρια δεν φοράνε ροζ. Τα αγόρια είναι καλύτερα στα μαθηματικά. Τα αγόρια είναι καλύτερα στα αθλήματα. Τα αγόρια είναι ανεξάρτητα. Τα αγόρια είναι επιθετικά. Στα κορίτσια δεν αρέσουν τα αθλήματα. Τα κορίτσια δεν είναι καλές μαθήτριες στα μαθηματικά, αλλά είναι επιμελείς. Τα κορίτσια δεν παίζουν με φορτηγά και αυτοκίνητα. Τα κορίτσια αγαπούν το ροζ. Τα κορίτσια είναι από τη φύση τους ευαίσθητα και θέλουν να φροντίζουν τους άλλους. Με ποιο τρόπο μεταφέρουμε τα στερεότυπα στα παιδιά χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε? Λέμε στα παιδιά τι να κάνουν και τι να μην κάνουν. Είσαι μεγάλο αγόρι, μην κλαις. Τους το λέμε άμεσα. Μαρία, πώς είναι έτσι το δωμάτιό σου? Ούτε τα αγόρια δεν έχουν τέτοιο δωμάτιο. Τα κορίτσια πρέπει να καθαρίζουν το δωμάτιό του. Τα οθούμε σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Τα αγόρια παίζουν μπάσκετ, τα κορίτσια παίζουν με κούκλες μέσα στο σπίτι. Μιλάμε διαφορετικά στα κορίτσια και διαφορετικά στα αγόρια. Τι δυνατό παιδί που είναι ο γιος σου? Τι γλυκιά που είναι η κόρη σου? Τους το μαθαίνουμε με το παράδειγμά μας. Η μητέρα καθαρίζει πάντα το σπίτι και ο πατέρας οδηγεί το αυτοκίνητο. Τηλεοπτικά προγράμματα, βίντεο games και διαφημίσεις είναι επίσης ισχυρές επιρροές για το μυαλό των παιδιών. Ό,τι κάνει και ό,τι φοράει ο αρσενικός και ο θηλυκός ήρωας θα το συνδυάσουν με το συγκεκριμένο φύλο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν όλα τα ταλέντα τους. Μπορούμε να οθούμε τα κορίτσια να έχουν τόσο ενεργητικές δραστηριότητες και ασχολίες όπως αθλήματα, όσο και ήπιες όπως ζωγραφική και μουσική. Μπορούμε να μάθουμε στα αγόρια να είναι ευγενικά αλλά και αποφασιστικά. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το ποιες δραστηριότητες είναι αγορίστικες και ποιες κοριτσίστικες. Προσοχή με τις λέξεις. Όταν λέτε κάτι σε ένα παιδί, σκεφτείτε τι λέτε. Λέτε τα ίδια πράγματα σε ένα αγόρι και σε ένα κορίτσι? Προσπαθήστε να λέτε πράγματα που θα βοηθήσουν και τα δύο φύλα να αισθανθούν καλά.
Πείτε τους πράγματα που τα βοηθάνε να μάθουν ότι μπορούν να κάνουν πολλά διαφορετικά πράγματα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε? Δείξτε στα αγόρια και τα κορίτσια τα πολλά πράγματα που άνδρες και γυναίκες μπορούν να κάνουν εξίσου καλά. Μπορείτε να κάνετε πράγματα που συνήθως κάνουν άνδρες, αλλά και αυτά που κάνουν οι γυναίκες. Φέρτε τα παιδιά σε επαφή με άνδρες και γυναίκες που κάνουν διάφορα επαγγέλματα. Βοηθήστε τα να καταλάβουν τα μηνύματα των παραμυθιών, των τραγουδιών, των τηλεοπτικών σειρών, των παιχνιδιών, των διαφημίσεων. Συζητήστε για το τι κάνουν οι άνδρες και το τι κάνουν οι γυναίκες. Μιλήστε για το πώς συμπεριφέρονται ο ένας τον άλλο. Μιλήστε για τις δικές σας αξίες και πιστεύω. Χαρίστε τους παιχνίδια που δεν είναι μόνο για αγόρια ή κορίτσια. Δημιουργήστε μαζί τα δικά τους παιχνίδια με κουτιά, χαρτιά, μπογιές. Παρακινήστε τα παιδιά να στραφούν σε νέους ρόλους και δραστηριότητες. Κάντε θετικές δηλώσεις για τα αγόρια και τα κορίτσια. Γιατί αυτό είναι χρήσιμο για τα παιδιά? Τα παιδιά που δεν ανησυχούν για τους ρόλους του φίλου τους αισθάνονται καλύτερα με τον εαυτό τους. Δεν φυλακίζονται στα στερεότυπα του φίλου και δεν νιώθουν ενοχές όταν δεν θέλουν ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα στερεότυπο. Μαθαίνουν να αισθάνονται καλά επειδή είναι παιδιά, όχι επειδή είναι αγόρια ή κορίτσια. Τα βοηθά γιατί επιλέγουν τελικά να κάνουν στη ζωή τους αυτό που θέλουν και όχι αυτό που τους επιβάλλουν τα κοινωνικά στερεότυπα και έτσι έρχονται πιο κοντά στην ευτυχία, την ισορροπία και την προσωπική ολοκλήρωση. Η πρώτη ερώτηση των γονιών στον ιστή γυναικολόγο πριν τη γέννηση είναι αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πώς να συμπεριφερθούν σε ένα μωρό αν δεν γνωρίζουν το φίλο του. Η κοινωνία διδάσκει στους ανθρώπους πώς να συμπεριφέρονται διαφορετικά σε αγόρια και διαφορετικά σε κορίτσια. Τα αγόρια και τα κορίτσια όμως δεν είναι τόσο διαφορετικά. Τα σώματά τους μπορεί να διαφέρουν, αλλά το κοινωνικό φύλο ενός ατόμου μαθαίνεται. Ο ορισμός του κοινωνικού φύλου είναι τι οι άνθρωποι πιστεύουν για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας και γυναίκα. Είναι επίσης το τι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν και πρέπει να κάνουν. Αυτές οι στάσεις και οι συμπεριφορές μαθαίνονται από την κοινωνία και τον πολιτισμό στον οποίο οι άνθρωποι ζουν. Πώς λοιπόν τα παιδιά μαθαίνουν τους ρόλους? Τι κοινωνία ορίζει ως αρενοπότητα και θηλυκότητα? Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το περιβάλλον τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την οικογένεια, το σχολείο, τους φίλους, τα μίντια, ακόμα τα παιχνίδια και τα ρούχα. Τα αρνητικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις αποτελούν συνήθως τη βάση της δυσμενούς μεταχείρισης κάποιων ατόμων ή ομάδων. Με τον όρο προκαταλήψεις εννοούμε τις στάσεις ενός ατόμου ή μιας ομάδας για κάποια άλλη ομάδα, οι οποίες έχουν λίγο πολύ εδρεωθεί χωρίς να έχει προηγηθεί εξακρίβωση ή κριτικός έλεγχος. Με τον όρο στερεότυπο εννοούμε γενικευμένες και υπεραπλουστευμένες πεπιθήσεις για άτομα, ομάδες ή καταστάσεις οι οποίες δημιουργούν προκαταλήψεις.
πιο εξειδικευμένα, τα στερεότυπα φύλου είναι κοινωνικές αντιλήψεις οι οποίες αποδίδουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές σε άνδρες και διαφορετικά σε γυναίκες, παραβλέποντας τις ατομικές τους διαφορές και ιδιαιτερότητες. Παραδείγματος χάριν, οι γυναίκες είναι αδύναμες και συναισθηματικές. Οι άνδρες είναι λογικοί και ανταγωνιστικοί. Μερικά στερεότυπα για αγόρια και κορίτσια είναι: τα αγόρια δεν κλαίνε, τα αγόρια δεν παίζουν με κούκλες, τα αγόρια δεν φοράνε ροζ, τα αγόρια είναι καλύτερα στα μαθηματικά, τα αγόρια είναι καλύτερα στα αθλήματα, τα αγόρια είναι ανεξάρτητα, τα αγόρια είναι επιθετικά, στα κορίτσια δεν αρέσουν τα αθλήματα, τα κορίτσια δεν είναι καλές μαθήτριες στα μαθηματικά αλλά είναι επιμελείς. Τα κορίτσια δεν παίζουν με φορτηγά και αυτοκίνητα. Τα κορίτσια αγαπούν το ροζ. Τα κορίτσια είναι από τη φύση τους ευαίσθητα και θέλουν να φροντίζουν τους άλλους. Με ποιο τρόπο μεταφέρουμε τα στερεότυπα στα παιδιά χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε? Λέμε στα παιδιά τι να κάνουν και τι να μην κάνουν. Είσαι μεγάλο αγόρι, μην κλαις. Τους το λέμε άμεσα. Μαρία, πώς είναι έτσι το δωμάτιό σου? Ούτε τα αγόρια δεν έχουν τέτοιο δωμάτιο. Τα κορίτσια πρέπει να καθαρίζουν το δωμάτιό τους. Τα οθούμε σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Τα αγόρια παίζουν μπάσκετ, τα κορίτσια παίζουν με κούκλες μέσα στο σπίτι. Μιλάμε διαφορετικά στα κορίτσια και διαφορετικά στα αγόρια. Τι δυνατό παιδί που είναι ο γιος σου? Τι γλυκιά που είναι η κόρη σου? Τους το μαθαίνουμε με το παράδειγμά μας. Η μητέρα καθαρίζει πάντα το σπίτι και ο πατέρας οδηγεί το αυτοκίνητο. Τηλεοπτικά προγράμματα, video games και διαφημίσεις είναι επίσης ισχυρές επιρροές για το μυαλό των παιδιών. Ό,τι κάνει και ό,τι φοράει ο αρσενικός και ο θηλυκός ήρωας θα το συνδυάσουν με το συγκεκριμένο φύλο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν όλα τα ταλέντα τους. Μπορούμε να οθούμε τα κορίτσια να έχουν τόσο ενεργητικές δραστηριότητες και ασχολίες όπως αθλήματα, όσο και ήπιες όπως ζωγραφική και μουσική. Μπορούμε να μάθουμε στα αγόρια να είναι ευγενικά αλλά και αποφασιστικά. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το ποιες δραστηριότητες είναι αγορίστικες και ποιες κοριτσίστικες. Προσοχή με τις λέξεις. Όταν λέτε κάτι σε ένα παιδί, σκεφτείτε τι λέτε. Λέτε τα ίδια πράγματα σε ένα αγόρι και σε ένα κορίτσι? Προσπαθήστε να λέτε πράγματα που θα βοηθήσουν και τα δύο φύλλα να αισθανθούν καλά. Πείτε τους πράγματα που τα βοηθάνε να μάθουν ότι μπορούν να κάνουν πολλά διαφορετικά πράγματα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε? Δείξτε στα αγόρια και τα κορίτσια τα πολλά πράγματα που άνδρες και γυναίκες μπορούν να κάνουν εξίσου καλά. Μπορείτε να κάνετε πράγματα που συνήθως κάνουν άνδρες, αλλά και αυτά που κάνουν οι γυναίκες. Φέρτε τα παιδιά σε επαφή με άνδρες και γυναίκες που κάνουν διάφορα επαγγέλματα. Βοηθήστε τα να καταλάβουν τα μηνύματα των παραμυθιών, των τραγουδιών, των τηλεοπτικών σειρών, των παιχνιδιών, των διαφημίσεων. Συζητήστε για το τι κάνουν οι άνδρες και το τι κάνουν οι γυναίκες. Μιλήστε για το πώς συμπεριφέρονται ο ένας τον άλλο. Μιλήστε για τις δικές σας αξίες και πιστεύω. Χαρίστε τους παιχνίδια που δεν είναι μόνο για αγόρια ή κορίτσια. Δημιουργήστε μαζί τα δικά τους παιχνίδια με κουτιά, χαρτιά, μπογιές. Παρακινήστε τα παιδιά να στραφούν σε νέους ρόλους και δραστηριότητες. Κάντε θετικές δηλώσεις για τα αγόρια και τα κορίτσια. Γιατί αυτό είναι χρήσιμο για τα παιδιά? Τα παιδιά που δεν ανησυχούν για τους ρόλους του φύλου τους αισθάνονται καλύτερα με τον εαυτό τους. Δεν φυλακίζονται στα στερεότυπα του φύλου και δεν νιώθουν ενοχές όταν δεν θέλουν ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα στερεότυπο. Μαθαίνουν να αισθάνονται καλά επειδή είναι παιδιά, όχι επειδή είναι αγόρια ή κορίτσια. Τα βοηθά γιατί επιλέγουν τελικά να κάνουν στη ζωή τους αυτό που θέλουν και όχι αυτό που τους επιβάλλουν τα κοινωνικά στερεότυπα και έτσι έρχονται πιο κοντά στην ευτυχία, την ισορροπία και την προσωπική ολοκλήρωση.
be big and strong. Will I wear dresses that show off my knees? Will I wear trousers twice as long? Well, I don't care. When we grow
on the moon. Well, it might be alright to dance by its light, but I'm gonna get up there soon. Well, I don't care if you're pretty at all, and I don't care if you never get tall. I like what you look like, you're a nice guy, we don't have to change at all. When I grow up, I'm gonna be happy. I'll do what I like to do, like making noise and making faces and making friends like you. And when we grow up, do you think we'll see that I'm still like you and you're still like me? We don't have to change at all. I don't want to change, Steve, because I still want to be your friend forever and ever. When I grow up, I'm gonna be
I like to do. Like making noise and making faces and making friends like you. Πρώτη ερώτηση των γονιών στον ιστή γυναικολόγο πριν τη γέννηση είναι αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πώς να συμπεριφερθούν σε ένα μωρό αν δεν γνωρίζουν το φίλο του. Η κοινωνία διδάσκει στους ανθρώπους πώς να συμπεριφέρονται διαφορετικά σε αγόρια και διαφορετικά σε κορίτσια. Τα αγόρια και τα κορίτσια όμως δεν είναι τόσο διαφορετικά. Τα σώματά τους μπορεί να διαφέρουν, αλλά το κοινωνικό φύλλο ενός ατόμου μαθαίνεται. Ο ορισμός του κοινωνικού φύλου είναι τι οι άνθρωποι πιστεύουν για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας και γυναίκα. Είναι επίσης το τι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν και πρέπει να κάνουν. Αυτές οι στάσεις και οι συμπεριφορές μαθαίνονται από την κοινωνία και τον πολιτισμό στον οποίο οι άνθρωποι ζουν. Πώς λοιπόν τα παιδιά μαθαίνουν τους ρόλους? Τι κοινωνία ορίζει ως αρενοπότητα και θηλυκότητα? Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το περιβάλλον τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την οικογένεια, το σχολείο, τους φίλους, τα μίντια, ακόμα τα παιχνίδια και τα ρούχα. Τα αρνητικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις αποτελούν συνήθως τη βάση της δυσμενούς μεταχείρισης κάποιων ατόμων ή ομάδων. Με τον όρο προκαταλήψεις εννοούμε τις στάσεις ενός ατόμου ή μιας ομάδας για κάποια άλλη ομάδα, οι οποίες έχουν λίγο πολύ εδραιωθεί χωρίς να έχει προηγηθεί εξακρίβωση ή κριτικός έλεγχος. Με τον όρο στερεότυπο εννοούμε γενικευμένες και υπεραπλουστευμένες πεποιθήσεις για άτομα, ομάδες ή καταστάσεις οι οποίες δημιουργούν προκαταλήψεις. Πιο εξειδικευμένα, τα στερεότυπα φύλου είναι κοινωνικές αντιλήψεις οι οποίες αποδίδουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές σε άνδρες και διαφορετικά σε γυναίκες, παραβλέποντας τις ατομικές τους διαφορές και ιδιαιτερότητες. Παραδείγματος χάριν, οι γυναίκες είναι αδύναμες και συναισθηματικές. Οι άνδρες είναι λογικοί και ανταγωνιστικοί. Μερικά στερεότυπα για αγόρια και κορίτσια είναι: τα αγόρια δεν κλαίνε, τα αγόρια δεν παίζουν με κούκλες, τα αγόρια δεν φοράνε ροζ, τα αγόρια είναι καλύτερα στα μαθηματικά, τα αγόρια είναι καλύτερα στα αθλήματα, τα αγόρια είναι ανεξάρτητα, τα αγόρια είναι επιθετικά, στα κορίτσια δεν αρέσουν τα αθλήματα, τα κορίτσια δεν είναι καλές μαθήτριες στα μαθηματικά αλλά είναι επιμελείς. Τα κορίτσια δεν παίζουν με φορτηγά και αυτοκίνητα. Τα κορίτσια αγαπούν το ροζ. Τα κορίτσια είναι από τη φύση τους ευαίσθητα και θέλουν να φροντίζουν τους άλλους. Με ποιο τρόπο μεταφέρουμε τα στερεότυπα στα παιδιά χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε? Λέμε στα παιδιά τι να κάνουν και τι να μην κάνουν. Είσαι μεγάλο αγόρι, μην κλαις. Τους το λέμε άμεσα. Μαρία, πώς είναι έτσι το δωμάτιό σου? Ούτε τα αγόρια δεν έχουν τέτοιο δωμάτιο. Τα κορίτσια πρέπει να καθαρίζουν το δωμάτιό του. Τα οθούμε σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Τα αγόρια παίζουν μπάσκετ, τα κορίτσια παίζουν με κούκλες μέσα στο σπίτι. Μιλάμε διαφορετικά στα κορίτσια και διαφορετικά στα αγόρια. Τι δυνατό παιδί που είναι ο γιος σου? Τι γλυκιά που είναι η κόρη σου? Τους το μαθαίνουμε με το παράδειγμά μας.
Η μητέρα καθαρίζει πάντα το σπίτι και ο πατέρας οδηγεί το αυτοκίνητο. Τηλεοπτικά προγράμματα, video games και διαφημίσεις είναι επίσης ισχυρές επιρροές για το μυαλό των παιδιών. Ό,τι κάνει και ό,τι φοράει ο αρσενικός και ο θηλυκός ήρωας θα το συνδυάσουν με το συγκεκριμένο φύλο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν όλα τα ταλέντα τους. Μπορούμε να οθούμε τα κορίτσια να έχουν τόσο ενεργητικές δραστηριότητες και ασχολίες όπως αθλήματα, όσο και ήπιες όπως ζωγραφική και μουσική. Μπορούμε να μάθουμε στα αγόρια να είναι ευγενικά αλλά και αποφασιστικά. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το ποιες δραστηριότητες είναι αγορίστικες και ποιες κοριτσίστικες. Προσοχή με τις λέξεις. Όταν λέτε κάτι σε ένα παιδί, σκεφτείτε τι λέτε. Λέτε τα ίδια πράγματα σε ένα αγόρι και σε ένα κορίτσι? Προσπαθήστε να λέτε πράγματα που θα βοηθήσουν και τα δύο φύλλα να αισθανθούν καλά. Πείτε τους πράγματα που τα βοηθάνε να μάθουν ότι μπορούν να κάνουν πολλά διαφορετικά πράγματα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε? Δείξτε στα αγόρια και τα κορίτσια τα πολλά πράγματα που άνδρες και γυναίκες μπορούν να κάνουν εξίσου καλά. Μπορείτε να κάνετε πράγματα που συνήθως κάνουν άνδρες, αλλά και αυτά που κάνουν οι γυναίκες. Φέρτε τα παιδιά σε επαφή με άνδρες και γυναίκες που κάνουν διάφορα επαγγέλματα. Βοηθήστε τα να καταλάβουν τα μηνύματα των παραμυθιών, των τραγουδιών, των τηλεοπτικών σειρών, των παιχνιδιών, των διαφημίσεων. Συζητήστε για το τι κάνουν οι άνδρες και το τι κάνουν οι γυναίκες. Μιλήστε για το πώς συμπεριφέρονται ο ένας τον άλλο. Μιλήστε για τις δικές σας αξίες και πιστεύω. Χαρίστε τους παιχνίδια που δεν είναι μόνο για αγόρια ή κορίτσια. Δημιουργήστε μαζί τα δικά τους παιχνίδια με κουτιά, χαρτιά, μπογιές. Παρακινήστε τα παιδιά να στραφούν σε νέους ρόλους και δραστηριότητες. Κάντε θετικές δηλώσεις για τα αγόρια και τα κορίτσια. Γιατί αυτό είναι χρήσιμο για τα παιδιά? Τα παιδιά που δεν ανησυχούν για τους ρόλους του φύλου τους αισθάνονται καλύτερα με τον εαυτό τους. Δεν φυλακίζονται στα στερεότυπα του φύλου και δεν νιώθουν ενοχές όταν δεν θέλουν ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα στερεότυπο. Μαθαίνουν να αισθάνονται καλά επειδή είναι παιδιά, όχι επειδή είναι αγόρια ή κορίτσια. Τα βοηθά γιατί επιλέγουν τελικά να κάνουν στη ζωή τους αυτό που θέλουν και όχι αυτό που τους επιβάλλουν τα κοινωνικά στερεότυπα, και έτσι έρχονται πιο κοντά στην ευτυχία, την ισορροπία και την προσωπική ολοκλήρωση. Η ερώτηση των γονιών στον ιστή γυναικολόγο πριν τη γέννηση είναι αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πώς να συμπεριφερθούν σε ένα μωρό αν δεν γνωρίζουν το φύλο του. Η κοινωνία διδάσκει στους ανθρώπους πώς να συμπεριφέρονται διαφορετικά σε αγόρια και διαφορετικά σε κορίτσια. Τα αγόρια και τα κορίτσια όμως δεν είναι τόσο διαφορετικά. Τα σώματά τους μπορεί να διαφέρουν, αλλά το κοινωνικό φύλο ενός ατόμου μαθαίνεται. Ο ορισμός του κοινωνικού φύλου είναι τι οι άνθρωποι πιστεύουν για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας και γυναίκα. Είναι επίσης το τι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν και πρέπει να κάνουν. Αυτές οι στάσεις και οι συμπεριφορές μαθαίνονται από την κοινωνία και τον πολιτισμό στον οποίο οι άνθρωποι ζουν. Πώς λοιπόν τα παιδιά μαθαίνουν τους ρόλους?
τι κοινωνία ορίζει ως αρενοπότητα και θηλυκότητα. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το περιβάλλον τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την οικογένεια, το σχολείο, τους φίλους, τα μίντια, ακόμα τα παιχνίδια και τα ρούχα. Τα αρνητικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις αποτελούν συνήθως τη βάση της δυσμενούς μεταχείρισης κάποιων ατόμων ή ομάδων. Με τον όρο προκαταλήψεις εννοούμε τις τάσεις ενός ατόμου ή μιας ομάδας για κάποια άλλη ομάδα, οι οποίες έχουν λίγο πολύ εδραιωθεί χωρίς να έχει προηγηθεί εξακρίβωση ή κριτικός έλεγχος. Με τον όρο στερεότυπο εννοούμε γενικευμένες και υπεραπλουστευμένες πεποιθήσεις για άτομα, ομάδες ή καταστάσεις οι οποίες δημιουργούν προκαταλήψεις. Πιο εξειδικευμένα, τα στερεότυπα φύλου είναι κοινωνικές αντιλήψεις οι οποίες αποδίδουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές σε άνδρες και διαφορετικά σε γυναίκες, παραβλέποντας τις ατομικές τους διαφορές και ιδιαιτερότητες. Παραδείγματος χάριν, οι γυναίκες είναι αδύναμες και συναισθηματικές. Οι άνδρες είναι λογικοί και ανταγωνιστικοί. Μερικά στερεότυπα για αγόρια και κορίτσια είναι: τα αγόρια δεν κλαίνε. Τα αγόρια δεν παίζουν με κούκλες. Τα αγόρια δεν φοράνε ροζ. Τα αγόρια είναι καλύτερα στα μαθηματικά. Τα αγόρια είναι καλύτερα στα αθλήματα. Τα αγόρια είναι ανεξάρτητα. Τα αγόρια είναι επιθετικά. Στα κορίτσια δεν αρέσουν τα αθλήματα. Τα κορίτσια δεν είναι καλές μαθήτριες στα μαθηματικά, αλλά είναι επιμελείς. Τα κορίτσια δεν παίζουν με φορτηγά και αυτοκίνητα. Τα κορίτσια αγαπούν το ροζ. Τα κορίτσια είναι από τη φύση τους ευαίσθητα και θέλουν να φροντίζουν τους άλλους. Με ποιο τρόπο μεταφέρουμε τα στερεότυπα στα παιδιά χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε? Λέμε στα παιδιά τι να κάνουν και τι να μην κάνουν. Είσαι μεγάλο αγόρι, μην κλαις. Τους το λέμε άμεσα. Μαρία, πώς είναι έτσι το δωμάτιό σου? Ούτε τα αγόρια δεν έχουν τέτοιο δωμάτιο. Τα κορίτσια πρέπει να καθαρίζουν το δωμάτιό τους. Τα οθούμε σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Τα αγόρια παίζουν μπάσκετ, τα κορίτσια παίζουν με κούκλες μέσα στο σπίτι. Μιλάμε διαφορετικά στα κορίτσια και διαφορετικά στα αγόρια. Τι δυνατό παιδί που είναι ο γιος σου? Τι γλυκιά που είναι η κόρη σου? Τους το μαθαίνουμε με το παράδειγμά μας. Η μητέρα καθαρίζει πάντα το σπίτι και ο πατέρας οδηγεί το αυτοκίνητο. Τηλεοπτικά προγράμματα, video games και διαφημίσεις είναι επίσης ισχυρές επιρροές για το μυαλό των παιδιών. Ό,τι κάνει και ό,τι φοράει ο αρσενικός και ο θηλυκός ήρωας θα το συνδυάσουν με το συγκεκριμένο φύλο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν όλα τα ταλέντα τους. Μπορούμε να οθούμε τα κορίτσια να έχουν τόσο ενεργητικές δραστηριότητες και ασχολίες όπως αθλήματα, όσο και ήπιες όπως ζωγραφική και μουσική. Μπορούμε να μάθουμε στα αγόρια να είναι ευγενικά αλλά και αποφασιστικά. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το ποιες δραστηριότητες είναι αγορίστικες και ποιες κοριτσίστικες. Προσοχή με τις λέξεις. Όταν λέτε κάτι σε ένα παιδί, σκεφτείτε τι λέτε. Λέτε τα ίδια πράγματα σε ένα αγόρι και σε ένα κορίτσι? Προσπαθήστε να λέτε πράγματα που θα βοηθήσουν και τα δύο φύλλα να αισθανθούν καλά. Πείτε τους πράγματα που τα βοηθάνε να μάθουν ότι μπορούν να κάνουν πολλά διαφορετικά πράγματα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε? Δείξτε στα αγόρια και τα κορίτσια τα πολλά πράγματα που άνδρες και γυναίκες μπορούν να κάνουν εξίσου καλά. Μπορείτε να κάνετε πράγματα που συνήθως κάνουν άνδρες, αλλά και αυτά που κάνουν οι γυναίκες. Φέρτε τα παιδιά σε επαφή με άνδρες και γυναίκες που κάνουν διάφορα επαγγέλματα. Βοηθήστε τα να καταλάβουν τα μηνύματα των παραμυθιών, των τραγουδιών, των τηλεοπτικών σειρών, των παιχνιδιών, των διαφημίσεων. Συζητήστε για το τι κάνουν οι άνδρες και το τι κάνουν οι γυναίκες. Μιλήστε για το πώς συμπεριφέρονται ο ένας τον άλλο. Μιλήστε για τις δικές σας αξίες και πιστεύω. Χαρίστε τους παιχνίδια που δεν είναι μόνο για αγόρια ή κορίτσια. Δημιουργήστε μαζί τα δικά τους παιχνίδια με κουτιά, χαρτιά, μπογιές. Παρακινήστε τα παιδιά να στραφούν σε νέους ρόλους και δραστηριότητες. Κάντε θετικές δηλώσεις για τα αγόρια και τα κορίτσια.
Γιατί αυτό είναι χρήσιμο για τα παιδιά? Τα παιδιά που δεν ανησυχούν για τους ρόλους του φίλου τους αισθάνονται καλύτερα με τον εαυτό τους. Δεν φυλακίζονται στα στερεότυπα του φίλου και δεν νιώθουν ενοχές όταν δεν θέλουν ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα στερεότυπο. Μαθαίνουν να αισθάνονται καλά επειδή είναι παιδιά, όχι επειδή είναι αγόρια ή κορίτσια. Τα βοηθά γιατί επιλέγουν τελικά να κάνουν στη ζωή τους αυτό που θέλουν και όχι αυτό που τους επιβάλλουν τα κοινωνικά στερεότυπα, και έτσι έρχονται πιο κοντά στην ευτυχία, την ισορροπία και την προσωπική ολοκλήρωση. Thank you.
don't have to change at all. When I grow up, I'm gonna be happy. I'll do what I like to do, like making noise and making faces and making friends like you. And when we grow up, do you think we'll see that I'm still like you and you're still like me? We don't have to change at all. I don't want to change, Steve, because I still want to be your friend forever and ever. Don't have to change at all.
what I like to do. Like making noise and making faces and making friends like you. And when we go, do you think we'll see that I'm still like you and you're still like me? I might be pretty, I might grow tall, but we don't have to change at all. I don't want to change, Steve, because I still want to be your friend forever and ever. Making noise and making faces and making friends like you.